Βρισκόμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον δίκαιο αγώνα σας, ο οποίος θεωρούμε και από την συμμετοχή και αντιμαζικότητα στην πάλη αυτή στον αγώνα στην περιφρούρηση βαίνει νικηφόρος. Φαίνεται ότι είσαστε νικητές και η αλληλεγγύη μεταξύ σας αλλά και η αλληλεγγύη από όλα τα σωματεία είναι ένα όπλο, μάλλον το πιο σημαντικό όπλο των εργαζομένων, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την εργοδοσία, τους μηχανισμούς, το κράτος, που όλοι μαζί μας πολεμούν για να εξασφαλίσουν την κερδοφορία των ομίλων. Εντάξει, τώρα όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει περάσει πάνω μας μια δεκαετή κρίση. Έχουμε μια περίοδο που οι ανατιμήσεις στα βασικά προϊόντα, στη διατροφή έχουν πάρει την ανιούσα. Ο μισθός εξανεμίζεται στο πρώτο δεκαπενθήμερο και πάνω που ζητάμε συλλογικές συμβάσεις να επανέλθουν δικαιώματα και κατακτήσεις που καταπατήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, έρχεται η εργοδοσία και απαιτεί να συνεχίσει την ένταση της εκμετάλλευσης και να προωθήσει ατομικές συμβάσεις. Αυτό είναι προκλητικό, αισχρό και απαράδεκτο, και αυτή η απάντηση μόνη που μπορεί να δοθεί είναι αυτή που δίνεται εσείς σήμερα αυτές τις μέρες σε αυτόν τον αγώνα, και έτσι μόνο μπορούμε να απαντήσουμε. Διαφορετικά δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Σε αυτή τη βάση πρέπει να εκφραστεί ακόμα περισσότερο η αλληλεγγύη από όλα τα σωματεία, από όλους τους φορείς, για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επίσης από τη μεριά μας, σαν Ομοσπονδία, και τα σωματεία και το σωματείο εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης των οικοδόμων βρίσκεται κοντά, θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σας και να δίνουμε και εμείς το πλάι σας έμπραχτα τον αγώνα, όπου φτάσει αυτός ο αγώνας, και φαίνεται ότι η αδιαλαξία της εργοδοσίας θα σπάσει, γιατί είσαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι να νικήσετε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στον αγώνα σας.